Είμαστε εδώ με την αγαπητή Ελεάνη. Έτσι, η Ελεάνη είναι 60 ετών. 60 είμαι. 60. Και κάτι λιγότερο. Και πάντα κάτι λιγότερο. Εξάλλου με τη θεραπεία που κάνουμε έτσι και αλλιώς είσαι λιγότερο. Ναι, είμαι. Έτσι, νιώθω πολύ καλύτερα. Εγώ πει εξ αρχής ότι με όλα αυτά που κάνουμε η παρενέργεια είναι να γίνεις λεπτή όπως ένας φυσιολογικός άνθρωπος, να γυρίσει ο χρόνος λίγο πίσω και να σταματήσει εκεί. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις θεραπείες. Mm-hmm. Και αυτό που θέλω να σχολιάσουμε και για την ομάδα είναι ότι όταν ξεκινήσαμε εμείς εδώ, την πρώτη φορά ήταν 8 Ιανουαρίου του 2018, έτσι, ναι. Και σήμερα είναι 31 Μαΐου του 2018, δηλαδή mm-hmm. περίπου έχουμε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, 5 μήνες είμαστε εδώ. Αλλά από τις πρώτες 20 μέρες είδα τη διαφορά. Είδες τη διαφορά, ότι είχες έρθει εδώ, πες μου, τι συμπτώματα είχες τότε τον Ιανουάριο που ήρθες, ειδικά στο θέματα του, έχεις περάσει και ένα καρκίνο, στο παχύ έντερο, έχεις κάνει 7 μήνες χημειοθεραπείες. Yes. Είναι όλα αυτά. Υπήρχε και μια λιπόδης διήθηση όπως είχε πει. Το σκότ που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Που έχει βελτιωθεί. Υπήρχε και μια υπερσουλινεμία όπου... Αυτό δεν ξέρω ακόμα τα αποτελέσματα, γιατί δεν έχω κάνει και άλλες εξετάσεις. Ωραία. Και είχαμε σοβαρά θέματα με το... Τι συμπτώματα υπήρχαν στο θέμα του εντέρου. Τα συμπτώματα ήταν ότι λόγω του μου αφαιρέθηκαν 50 πόντι από το παχύ έντερο, mm-hmm. Που ο σκοπός τους είναι να απορροφούν τα υγρά από τα κόπρανα ώστε να είναι πιο πυκτά, mm-hmm. ας πούμε, και όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι. Εγώ με την έλλειψη αυτών των 50 πόντων, τα κόπρανα δεν προλαβαίνουν να πήξουν. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα που δεν είχα ποτέ μου, είχα διάρειες, 8-9 διάρειες την ημέρα. Δηλαδή, μόλις έτρωγα κάτι, έπρεπε κατευθείαν τουαλέτα και να προλάβω. Αυτό συνέβαινε και λίγο πριν έρθεις εδώ. Ναι, συνέβαινε συνέχεια μετά την εγχείρηση και τη χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία με ενοχλούσε πάρα πολύ και στο έντερο. Είχα πια πολύ ευαίσθητο έντερο και έπαιρνα και αντιβίωση για τις πληγές του εντέρου από τη χημειοθεραπεία. Δηλαδή, πιο πολύ με χτύπησε εκεί και στα πόδια η χημειοθεραπεία και στην απώλεια των μαλλιών. Ήρθα στον κύριο Ζουμπανέα γιατί είχα πρόβλημα πάχους, αλλά είπα την ιστορία μου με το έντερο και ότι αυτό με εξαντλεί. Δεν ασχοληθήκαμε με το κομμάτι λοιπόν του να χάσεις λίπος, αλλά ασχοληθήκαμε με το έντερο. Με το έντερο πρώτο. Έτσι, γιατί... Πέρα ότι χάνουμε λίπος, έτσι και αλλιώς. Έτσι και αλλιώς. Ως παρενέργεια. Αλλά είχα πρόβλημα και με αυτό. Και μου συνέστησε να πίνω ένα ρόφημα στην αρχή πρωί-βράδυ, mm-hmm. το οποίο είναι και πολύ ευχάριστο σε γεύση. Δηλαδή το οποίο είχε φυτικό γάλα, τι χρησιμοποίησες, καρύδα, τι, αμύγδαλο. Καρύδα, αμύγδαλο, oats, ρύζι, οτιδήποτε βρω. Είχαμε αλόι, είχαμε τα προβλητικά μας, τα βιβομίξ. Είχαμε το πρωτόγαλα. Το πρωτόγαλα, το κόλεστρουμ, το πρωτόγαλα και το... Τελευταία την γλουταμίνη. Και την γλουταμίνη. Και προσθέσαμε και την νέα γλουταμίνη. Αυτό ήταν κάτι που το έπαινες πρωί-βράδυ. Ναι. Για πόσο καιρό το έπαινες πρωί-βράδυ? 15 μέρες. Και είδες από τις πρώτες μέρες τι διαφορά είδες με το που το ξεκίνησες? Από τις πρώτες 2-3 μέρες είδα διαφορά. Τις πρώτες 2-3 μέρες. Και πόσο ταλαιπωριόσουν με το θέμα του εντέρου, πόσους μήνες πριν? Μήνες. Και στις πρώτες μέρες είδες διαφορά. Είδα διαφορά. Τώρα το χρησιμοποιείς νομίζω μία φορά την ημέρα. Τώρα το χρησιμοποιώ πρωί, μία φορά. Πρωί το προτιμάς. Πρωί. Και μάλιστα και ένας... Αλλά μένα μου αρέσει και το βράδυ καμία φορά. Σε αντικατάσταση γεύματος, αν δεν πεινά πολύ και αυτά, είναι δροσερό, το πίνω αυτό και με γεμίζει. Δεν έχω ανάγκη οπωσδήποτε να φάω. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ χορταστικό. Και τι άλλο έχεις δει στη διάθεσή σου, στις δυνάμεις σου? Έχω μεγάλη βελτίωση και στη διάθεση, αλλά και στην ενέργεια που έχω, γιατί ενώ νόμιζα ότι μπορεί οι διάρειες να με βοηθήσουν στην απώλεια βάρους που δεν με βοηθήσανε, mm-hmm. Στην αρχή έλεγα, εντάξει, θα χάσω, αφού έχω διάρειες, θα χάσω. Δεν βοηθήσανε, αλλά αισθανόμουν εξάντληση. Αφυδάτωση, εξάντληση, δεν ξέρω. Και τώρα μπορώ να φάω όλα μου τα λαχανικά, μπορώ να φάω και ρόκα, που μου αρέσει, και σπανάκι. Αυτά τα δύο μου κάνουν περισσότερη διάρκεια από την ντομάτα. Mm-hmm. Τα τρώω άφοβα όλα και αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Αυτά.
είναι και η κάμερα, εγώ είμαι πολύ συγκινημένος, έτσι, που το ακούω όλο αυτό. Αλλά επειδή θεωρώ ότι αυτή η συγκεκριμένη αγωγή που είναι μια προσωπική επινόηση, συνταγή μέσα από την εμπειρία μου, το ότι προσθέτω ένα ακόμα κουτάκι με μια θεραπεία από τις πιο δύσκολες σε σένα, το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και αξίζει και ο κόσμος να το γνωρίζει. Ναι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ. Επίσης, το άλλο που δεν το βλέπουμε, αυτό το βλέπεις, τη διάρκεια τη βλέπεις. Το πρόβλημα στο σηκώτη που μου κάνανε συνέχεια για τους δείκτες του σηκώτιου, αλκαλική φωσφατάση και σκότ, σκάτ, σκίτ. Έχουμε προσθέσει και το LIV 52, ναι, έτσι. Ναι, με το LIV 52 έχουν αυτά σιγά σιγά και σταδιακά, ενώ ο ογκολόγος μου είχε λίγο απελπίσει, γιατί μου έλεγε ότι δεν βελτιώνονται και πρέπει να έχει το σκότ σου κάτι και δεν ξέρω τι. Ναι, πήγα και είδα και υπατολόγο, έκανε και ελαστογραφία για το σηκώτη, χίλια δυο. Να πούμε ότι είχες μία γάμα GT72 και στις 4-12 του 17 και στις τελευταίες εξετάσεις που έκανες ήταν 36. Ναι, ναι. Ήταν 72 και είναι 36 και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Έτσι. Το οποίο δεν το βλέπεις παρά μόνο με εξετάσεις. Δεν είναι ότι έβλεπα κάτι εμφανέστατα, αλλά οι εξετάσεις μου ήταν και ο ογκολόγος μου λέγει, «Α, πρέπει να έχεις πρόβλημα με το σκότι, κάτι». Το διορθώσαμε όμως. Ναι, αυτό ήταν απορία της χημειοθεραπείας. Δεν είχα πρόβλημα πριν με το σηκώτη μου. Και παίρνεις και βιταμίνη D3 4.000. Και αν θυμάμαι καλά, δεν παίρνεις και φάρμακο για το ζάχαρο. Όχι, δεν παίρνω. Δεν είπαμε ότι θα το δοκιμάσουμε χωρίς το φάρμακο. Ναι. Ναι, γιατί χωρίς το φάρμακο, για το φάρμακο η παρενέργειά του είναι η διάρκεια. Δεν μπορώ να έχω διάρκεια. Και εμείς τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχεις χάσει και αρκετούς πόντους και στην κοιλιά, έτσι, και στη μέση που είναι εκεί το περισσότερο κοιλιακό λίπος, και προχωράμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Εγώ ευχαριστώ. Μαρτυρία σου. Ευχαριστούμε πολύ.